Με συγχωρείτε για αυτή την παρέκβαση, αλλά το βρίσκω λίγο προκλητικό αυτό. Μια τράπεζα να βγαίνει και να λέει με την αρμόδια επιτροπή της. Όχι η διοίκηση της τράπεζας, βέβαια. Στην έκθεσή τους ότι. Είναι... ξέρεις ότι οι μεγάλες τράπεζες και εδώ και στο εξωτερικό έχουν μια διεύθυνση μελετών. Ναι. Η συγκεκριμένη τράπεζα έχει μια πολύ δυνατή διεύθυνση μελετών, η οποία διεύθυνση μελετών κατά διαστήματα δημοσιοποιεί εκτιμήσεις για την οικονομία και αυτά τα θέματα. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω υπόψη μου. Βεβαίως αν είναι κάτι που εντελώς ξεχωριστά αναφέρεται μόνο σε αυτό και όχι σε γενικότερα θέματα οικονομίας, δεν είναι η δουλειά τους. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι... Το κλείνουμε, όχι, νομίζω ότι... Όχι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Μην ξεχνάμε αυτό, αφού μιλάμε για ισοδύναμα μέτρα και τέτοια και τα άλλα, έχει κάθε δικαίωμα μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί για να κυβερνά με βάση και τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τους δανειστές μας, να βρεις και άλλο τρόπο για να μαζεύσεις αυτά τα χρήματα. Εάν θεωρούν ότι μπορούν να τα μαζεύσουν μέσω των τσιγάρων, με γεια τους, με χαρά τους. Πάντως, όταν η κοινωνία μας βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, κάποιος γραφειοκράτης, όσο έξυπνος και όσο ικανός οικονομολόγος και αν είναι, σε μια τράπεζα που κάθε μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει, πληρώνεται και είναι μια χαρά, να τα λέει τόσο σκληρά και κοινικά δεν είναι ακριβώς το καλύτερο. Πάμε, Γιάννη μου, τώρα σε παρακαλώ πολύ, στο TAF-TAF. Με όσα τεκταίνονται τα δύο τελευταία 24 ώρα και με τον κύριο Φιλιππίδη βέβαια ακόμα εκτός Ελλάδος, να πυροβολεί από χθες το πρωί αδιακρίτως, λέει δηλαδή απελθέτω μετά των αλλοφύλων. Εντάξει, δεν είναι. Καταρχήν νομίζω πρέπει να τονίσουμε κάτι όλοι μας. Στο δικό μας σύστημα, δικιακό σύστημα, ένας κατηγορούμενος είναι αθώος ώσπου να αποδειχθεί ένοχος. Έτσι, δεν είναι επειδή τον έχουν καλέσει, το έχει απαγγελθεί μια κατηγορία, ότι αναγκαστικά είναι ένοχος. Έτσι. Αυτό να το πούμε, γιατί ό,τι πούμε τώρα δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε δικάσει αυτόν τον άνθρωπο ή τον κύριο Κοντομινά ή όλους τους άλλους. Για την ακρίβεια, επειδή γνωρίζεις καλά τα νομικά, δεν είναι αθώος. Τεκμέρεται αθωότητας. Τεκμέρεται αθωότητας. Σωστό. Αλλά εμείς οφείλουμε αυτό να το σεβαστούμε. Απ' την άλλη μεριά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουν δημοσιευθεί και πια το πόρισμα αυτό στην ουσία έχει δημοσιευθεί στο σύνολό του, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα θα δικαστεί, θα δώσει τη δικιά του εκδοχή, οι δικηγόροι του θα εξηγήσουν πράγματα, ο ίδιος θα εξηγήσει πράγματα. Για παράδειγμα, θα εξηγήσει γιατί υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις σε λογαριασμούς του. Ενδεχομένως θα εξηγήσει από πού ήρθαν αυτά τα χρήματα και όλα αυτά. Και ενδεχομένως θα μπορεί να πείσει τους δικαστές ότι είναι αθώος. Μάλιστα. Αλλά ως εκείνη τη στιγμή, νομίζω θα ήταν καλό να έρθει άμεσα στην Ελλάδα, να πάει εκεί πέρα στον ανακριτή, να απαντήσει στα ερωτήματα. Και αν και αυτός σέβεται αυτό το οποίο σεβόμαστε εμείς, να περιμένει να δικαστεί και να μην απειλεί ότι στην ουσία, θα το πω έτσι χυδαία, θα κάνει μπάχαλο το σύνολο του συστήματος. Αυτό βλέπεις ότι γίνεται τα δύο αυτά 24 ώρες, επί της ουσίας, πίσω από τις λέξεις. Νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα ένας ο οποίος κατηγορείται για κάτι να υιοθετήσει μια υπερασπιστική γραμμή. Αυτή η υπερασπιστική γραμμή νομίζω είναι πιο ισχυρή όταν βασίζεται σε στοιχεία, σε ντοκουμέντα, σε συγκεκριμένα θέματα που απαντούν στις κατηγορίες που το έχουν απευθυνθεί. Σωστά. Δεν νομίζω, γιατί ο ίδιος άκουσα, ας πούμε, ένα κομμάτι από συνέντευξη που έδωσε χθες, όπου είπε ότι η δικιά του τράπεζα, δηλαδή όταν αυτός ήταν διοικητής, είχε κόκκινα δάνεια, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, 8%, οι άλλες τράπεζες, οι λεγόμενες 23, μεγάλες τράπεζες, 23. Μα δεν τον κατηγορεί κανείς για αυτό το θέμα από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες που έχουν κομμάτια από το πόρισμα της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Δεν του λέει κανείς για τα κόκκινα δάνεια στο σύνολό του. Του ζητάνε να εξηγήσει γιατί έχει κάνει συγκεκριμένες πράξεις σε συγκεκριμένα δάνεια. Γιάννη Ρουμπάτη, θα συμφωνήσεις ότι οι εισαγγελικές αρχές βεβαίως και δείχνουν ότι πάνε μέχρι τέρμα όταν οριμάζουν τα πράγματα και πρέπει να το ψάξουν, όμως υπάρχει ένα κλειδί, τα στοιχεία
δεν έχουν πρόσβαση στις αγγελίες, αν δεν τους τα δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι η εποπτεύουσα αρχή. Αυτό είναι κάτι άλλο, επειδή άκουσα πολλούς να ασκούν δρυμύτατη κριτική στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπράβο. Δεν έχει λάβει, ίσως δεν έχουν λάβει υπόψη ότι οι εισαγγελείς στην ουσία βάσισαν όλη αυτή την υπόθεση σε 5 πορίσματα που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος διεπίστωσε κάποια πράγματα και τα έδωσε στους εισαγγελείς. Δεν δικάζει ούτε ανακρίνει η Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά είναι θέματα. Το λογικό ερώτημα όμως, σωστό, ναι. Το λογικό ερώτημα είναι όμως ότι το TAF-TAF είναι μία περίπτωση. Εδώ βουίζει η πιάτσα για αυτά τα θαλασσοδάνεια ή τους κολλητούς και για άλλες τράπεζες. Εκεί μα νομίζω είμαστε στην αρχή από ένα πολύ μεγάλο θέμα. Διότι νομίζω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτή η τεράστια δομική αλλαγή που γίνεται στη χώρα μας, που έχει γίνει με υπερβολές, που έχει γίνει με αδικίες, που έχει γίνει κατά τρόπο ελλιπή, όπου οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι κατά κύριο λόγο πληρώνουν την υπόθεση αυτή, οφείλει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο και να ενοχλήσει και εκείνους που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας. Ήρθε η στιγμή, νομίζω, να θα το πω όχι με μίσος ή κάτι τέτοιο, να πληρώσουν και κάποιοι άλλοι. Αν τώρα το σύστημα στα πάνω πατώματα της κοινωνίας ενοχλείται γιατί τους ενοχλούν οι εισαγγελείς, τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Όταν παίρνανε αυτού του είδους τα δάνεια, όταν παίρνανε δάνεια και αντί να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους, τα βγάζαν στο εξωτερικό ή φτιάχνανε σαλέ στην Ελβετία ή οπουδήποτε αλλού, ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή της αλήθειας είναι τώρα. Και όχι μόνο, έτσι. Αυτά τα δάνεια που, όπως είπες εσύ σωστά, τα κάναν άλλα πράγματα, τα πληρώνουμε εμείς τώρα ως πολίτες. Αυτό γίνεται. Μα η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε με 50 δις, 40, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, 47, 46 δις πόσα είναι, τα οποία δανείστηκε ο ελληνικός λαός για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες. Οπότε νομίζω και δεν νομίζω θα βρει κανείς τραπεζίτες που θα πούνε όχι να μην ελεγχθούν αυτά τα δάνεια, διότι ένας τραπεζίτης έχει δώσει κανονικά, θα έχουν δώσει δάνεια τα οποία δόθηκαν με βάση ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται, με βάση στοιχεία. Κάποιος έβαλε κάποιο ενέχειρο, κάποιος έδωσε διασφαλίσεις στην τράπεζα. Εάν δόθηκαν δάνεια που δεν έχουν διασφαλίσεις, τότε πρέπει και αυτοί που τα πήραν και αυτοί που τα δώσανε να εξηγήσουν γιατί δεν ακολουθήθηκε αυτό που λέει ο κανονισμός της τράπεζας και ο νόμος. Γιάννη Ρουμπατή, δηλαδή τα λέω τόσο απλά γιατί είναι τόσο απλά. Όχι, καλά κάνεις και τα λες τόσο απλά. Γιατί μπερδευόμαστε στις έννοιες πολλές φορές. Το TAF-TAF όμως είναι ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη σου, και η επιτομή ενός κρατοικοδίαιτου συστήματος διορισμού διοικήσεων με πελατειακές σχέσεις πολιτικών. Ναι. Τώρα μην μπαίνουμε σε. Βεβαίως είναι. Βεβαίως ο διοικητής του TAF-TAF ήταν κάποιος που ήταν αρεστός στην εκάστοτε κυβέρνηση. Μα δεν ήταν ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας για δεκαετίες διορισμένος με τον ίδιο τρόπο. Σωστό. Δεν ήταν ο διοικητής στην Ιωνική Τράπεζα τότε. Δεν ήταν ο διοικητής σε όλες τις τράπεζες έτσι διορισμένος. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε από την ουσία του θέματος, που αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι διοικητές, όπου και αν ήταν και όποιοι και αν ήταν, ακολούθησαν τους κανονισμούς και τον νόμο όταν έδιναν δάνεια. Εάν τους ακολούθησαν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μπράβο τους. Εάν δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες της τράπεζας που διοικούσαν ή τις διαδικασίες και τον νόμο που αφορά στις τράπεζες, τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλα αυτά, νομίζω ότι καλά θα κάνουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που ενδεχομένως τους απευθύνουν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές. Πες μου κάτι και φεύγω από αυτό το καμπά μετά. Όλο αυτό το που συσσωρεύεται πια και ως εμπειρία στα μάτια του ελληνικού λαού
είναι μία από τις αιτίες της βαθύτατης κρίσης στην οποία οδηγήθηκε η χώρα? Ασφαλώς είναι. Είναι. Πολλά πράγματα είναι. Ασφαλώς το ότι δόθηκαν για δεκαετίες χρήματα τα οποία δεν επενδύθηκαν εκεί που έπρεπε, ασφαλώς είναι μία της κρίσης. Έχει και κάτι άλλο. Όταν γινόταν αυξήσεις κεφαλαίου στο χρηματιστήριο, καθώς ξέρεις, υπάρχει ένα ενημερωτικό φυλάδιο που μια εταιρεία που θα κάνει αύξηση κεφαλαίου, μια τράπεζα, οτιδήποτε, μια κατασκευαστική εταιρεία για παράδειγμα, μια εκδοτική εταιρεία, πριν κάνει αύξηση κεφαλαίου βγάζει ένα φυλάδιο το οποίο το διαβάζουν οι ενδεχόμενοι επενδυτές και λένε, α, καλό μου φαίνεται, αυτά τα χρήματα που θα πάρει αυτή η εταιρεία θα τα επενδύσει εκεί και έχω την πιθανότητα να συμμετέχω κι εγώ και να βγάλω κάποιο κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν ένα άλλο βήμα είναι πέρα από τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια, οι εισαγγελείς να ασχοληθούν και με το τι έγινε με τις αυξήσεις κεφαλαίου στο χρηματιστήριο. Διότι πάρα πολλές φορές εταιρείες, όπως λέω, τράπεζες λιγότερο, αλλά κατασκευαστικές εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες και άλλου είδους εταιρείες, κάναν αυξήσεις κεφαλαίου, όπου στην ουσία δεν ακολουθήσαν αυτό που έλεγαν τα φυλάδια τους, δεν κάναν τις επενδύσεις που ενδεχομένως τα οδηγούσε σε κέρδος, αντίθετα πήραν αυτά τα χρήματα και τα χρησιμοποίησαν αλλού. Και αυτός είναι ένας τομέας που έχει συνεισφέρει στην κατάρρευση της οικονομίας μας και πρέπει να ελεγχθεί και αυτός. Πολύ σωστή επισήμαση. Θέλω λοιπόν, Γιάννη Ρουμπάτη, φεύγοντας από αυτό το κάδρο, όχι φεύγοντας διαφορώντας γι' αυτό, αλλά και με αυτό μαζί, και με την ανάληψη της Προεδρίας και σε μια χρονιά που είναι εκλογική και με την κατάσταση της χώρας και αν θέλεις με την τελευταία δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Σοσιαλδημοκράτη, ότι η Τρόικα δεν πρέπει να φύγει και αφήστε το δούνου του έξω, μέσα και το δούνου του, να μου πεις σε τι κλίμα πορευόμαστε πλέον. Διότι εδώ δημιουργείται ένα εκρηκτικό, δηλαδή στην αντίληψη του πολίτη που στενάζει στις ουρές εφορίας όλα αυτά, αντιλαμβάνεσαι τι κλίμα δημιουργούν. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό που λέει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Σοσιαλδημοκράτης Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε τον επίσης Σοσιαλδημοκράτη επικεφαλής των Ευρωβουλευτών, των Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών που είναι Σοσιαλδημοκράτες, τον κύριο Σβόμποντα, ο οποίος είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι θα ήταν ίσως μια επιτυχία της Προεδρίας, της Ελληνικής Προεδρίας, εάν έδιωχνε την Τρόικα και να χρησιμοποιηθεί πια το σύστημα που έχει σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Κομισιόν, και δηλαδή εκ των ενόντων να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι κι αλλιώς με πολύ χαρά θα έφευγε πια. Είναι τέτοια η καταστροφή για το Ταμείο, η παρουσία του Ταμείου και οι δραστηριότητες στην Ελλάδα, που θα φεύγανε χοροπηδώντας και κατά ευχαριστημένοι. Η αποτυχία τους εδώ είναι τόσο παταγώδης. Τα λάθη τα οποία έγιναν είναι τόσο αλλεπάλληλα και τα πληρώσαμε τόσο άσχημα εμείς οι Έλληνες, που το δούνου του θα έφευγε με χαρά. Είναι εγκλωβισμένο το δούνου του. Άρα, ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο που δομείται κάτι? Λοιπόν, εγώ δεν καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, έτσι με αυτά που έχουν γίνει. Αυτά τα οποία έχουμε πληρώσει ως Έλληνες και κυρίως οι Έλληνες που είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο ώστε η χώρα μας να μην κινδυνεύει να καταρρεύσει ακόμη. Ότι ένα πανηγύρι σαν αυτό που περιγράφεται στα κατηγορητήρια που βλέπουμε, σαν αυτά που αυτό που ενδεχομένως βγει αν εξεταστούν τι έγινε με τις αυξήσεις κεφαλαίου των εταιριών, των ιδιωτικών εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτό το πανηγύρι με άλλο τρόπο συνεχίζεται. Όλοι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δηλαδή οι κρατούντες δεν έχουν φροντίσει αυτές οι θυσίες να μην πάνε χαμένες. Εν πολλοίς έχουν πάει χαμένες. Άρα πιστεύεις ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες εκλογές? Νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα λάβει υπόψη του το τι έχει συμβεί. Και όποιος και αν κερδίσει τις εκλογές δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ας πούμε ότι ένα κόμμα κερδίζει αυτοδύναμα.
και μπορεί να φτιάξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό που θα έχει να αντιμετωπίσει θα είναι τραγικά δύσκολο. Γιατί καταρχήν, αν δει κανείς τον προϋπολογισμό, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στον προϋπολογισμό, ας πούμε, για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια, στην ουσία καλύπτουν μόνο τους μισθούς. Τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό για την παιδεία και για την υγεία, στα σίγουρα και για τα θέματα της κοινωνικής στήριξης, είναι αρκετά για να πληρωθούν οι μισθοί. Δεν έχει καθόλου τα άλλα έξοδα. Δηλαδή πληρώνεις τους δασκάλους, τι θα κάνεις με το πετρέλαιο, τι θα κάνεις με το χαρτί, με τα βιβλία, με αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνεις με τις σύριγγες, με τα άλλα σύνθετα πράγματα που χρειάζεται να αγοράσεις για τα νοσοκομεία. Δεν αρκούν τα χρήματα στον προϋπολογισμό για να έχουμε παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία και τέτοια. Αυτά μια κυβέρνηση που θα εκλεγεί θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν αντιμετωπίζονται. Γιάννη Ρουμπάτη, δεδομένου ότι δεν είναι, καλά το λες εσύ, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι τι θα γίνει με όλα αυτά, με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, είναι εξοπλισμοί, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όλο αυτό. Εξοπλισμοί, ένα άλλο θέμα. Όλο αυτό. Μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της θα έπαιρνε όλο αυτό το οποίο έχει βγει το τελευταίο διάστημα για τους εξοπλισμούς και θα πήγαινε στην κυρία Μέρκελ και θα έλεγε: ελάτε εδώ, κυρία Μέρκελ μου. Εδώ βλέπω ότι κάθε δουλειά που έχει γίνει από γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα έγινε με μίζες, με διαφθορά. Για ελάτε εδώ να με βοηθήσετε. Φωνάξτε αυτές τις εταιρείες, φωνάξτε τους δικούς σας ανακριτές και εισαγγελείς για αυτές οι εταιρείες να μας δώσουν τις λεπτομέρειες, ποιους λαδώσαν, γιατί τους λαδώσαν. Τιμωρήστε κι εσείς αυτές τις εταιρείες σύμφωνα με το γερμανικό νόμο που είναι αυστηρότατος για δωροδοκίες εταιριών στο εξωτερικό και να πάμε μπροστά όλοι. Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό το πράγμα. Γιάννης Ρουμπάτης. Νομίζω δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Πώς δεν είναι εύλογο. Παναγία μου. Εδώ αν δεις τη χθεσινή συμφωνία Τουρκίας με γερμανικές εταιρείες για τα υποβρύχια θα σε πάρει το κλάμα. Και φθηνότερα και τιμοπαράδοτα. Μα ήταν και τότε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Τότε αγοράσαμε ένα τύπο υποβρυχίου που είχαν αγοράσει και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Εμείς αντί να αγοράσουμε αυτό που αγόρασαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, πήγαμε και είπαμε θέλουμε ειδικό, θέλουμε να έχει και έξτρα. Δεν μας έφταναν εμάς αυτά που είχαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, θέλαμε και έξτρα. Μας τα έξτρα ήταν που κρυβόταν όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι γερμανικές εταιρείες τα έκαναν αυτά. Αν δείτε στο σύνολό τους οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτά που λέει ο κύριος Κάντας, έτσι νομίζω λέγεται ο κύριος Κάντας, σε αυτά που λένε άλλοι που άκουσα και σε μια εκπομπή στην τηλεόραση προχτές το βράδυ, όλες οι εταιρείες είναι γερμανικές. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ και όλοι οι άλλοι εκεί πέρα που τόσο μας κατηγορούν για τα θέματα διαφθοράς, γιατί δεν μας βοηθάνε? Γιατί δεν στέλνουν τον κύριο Χριστοφοράκο εδώ στην Ελλάδα να μας πει που τα έδινε? Γιατί δεν στέλνουν τους διευθυντές αυτών των εταιριών, τους διοικητικούς, τους διευθύνοντες συμβούλους της Tyson, όλων αυτών των εταιριών, να μας βοηθήσουν να καθαρίσουμε το σύστημα? Και γιατί οι ίδιοι δεν καθαρίζουν το σύστημα της διαφθοράς μέσα στη Γερμανία? Ο οποίος Χριστοφοράκος στη Γερμανία καταδικάστηκε πλέον, έτσι, για τις μίζες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, καταδικάστηκε γιατί έκανε, μας είπε τίποτε εμάς. Η γερμανική δικαιοσύνη, το γερμανικό κράτος μας έχει δώσει ποιους λάδωσε ο κύριος Χριστοφοράκος? Όχι. Γιατί δεν μας το δίνει? Τους έχει όμως στις λίστες η Μέρκελ. Ναι, γιατί δεν μας το δίνει, γιατί δεν μας τα κάνει αυτά, γιατί δεν μας βοηθάει? Γιάννη Ρουμπάτη, πιστεύεις ότι κλείνει οριστικά εδώ ο κύκλος ενός συστήματος 40 ετών? Με όσα πια έχει κλείσει. Έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Εδώ είναι σαν ένας 110 ετών άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να πεθάνει.